Ποιο είναι το θέατρο? Ρώτησε ο πατέρα. Και του έδειξα το Μπερντέ. Δεν προλάβω να προχωρήσω. Συγγνώμη, συγγνώμη. Εδώ θα σα παρακαλώ, να καθίσω κοντά στο γιο μου, σα παρακαλώ. Α, ο γιο σα είναι! Αχ, τι χαριτωμένο με δει! Φτού σου, αγόρι μου! Να το χαίρεστε, να σα έκανα. Το θερμό χειροκρότημα των θεατών που βρέθηκαν χθες στην αποθήκη του πρώην σιδηροδρομικού σταθμού της Κοζάνης κέρδισε η παράσταση «Φτάσε όπου δεν μπορείς» του Διπεθέ Κοζάνη σε σκηνοθεσία της Χριστίνας Χατζηβασιλείου. Πρόκειται για μια παράσταση αφιέρωμα στον Νίκο Καζαντζάκη με αφορμή τη συμπλήρωση 60 ετών από το θάνατό του αλλά και για την πρώτη παραγωγή της φετινής χρονιάς για το Διπεθέ Κοζάνης. Οι παραστάσεις θα συνεχιστούν σήμερα Σάββατο, αύριο Κυριακή, τη Δευτέρα αλλά και την Τρίτη στον ίδιο χώρο στις 9 το βράδυ. Τι θα είναι φαντασία? Ρώτησε τον πατέρα μου. Αέρας κοπανιστός, μου αποκρίθηκε. Ακούσαμε τρεις στίχους και ο Μπερντές άνοιξε. Η παράσταση παρουσιάζεται από το Διπεθέ Κοζάνη σε σκηνοθεσία Χριστίνας Χατζηβασιλείου. Είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αφορά τον Νίκο Καζαντζάκη. Η παράσταση δεν φιλοδοξεί να χτίσει το πορτρέτο, να δούμε τον Νίκο Καζαντζάκη στη σκηνή, αλλά να δούμε τις ιδέες του. Και αυτές τις ιδέες να τις δούμε μέσα από τη διαδικασία του Καζαντζάκη σε μικρή ηλικία, του Καζαντζάκη να μεγαλώνει, να ενηλικιώνεται, να παντρεύεται, να χωρίζει, να ξαναπαντρεύεται και στο τέλος να φτιάχνει μια ολόκληρη κοσμοθεωρία, να χάνει τον Νόμπελ. Και προσπαθούμε μέσα σε 50 λεπτά να διατρέξουμε όλη τη βασική του κοσμοθεωρία. Ελπίζουμε να τα καταφέραμε, ελπίζουμε να μας συνοδεύσετε σε αυτό το ταξίδι και να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με τις ιδέες του μεγάλου συγγραφέα, ειδικά φέτος που είναι και έτος 60 χρόνια από το θάνατό του. Μα πώς μπορείς εσύ, Αμαλία, να αμφιβάλλεις ότι η αγάπη η δική μου μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τη δική του? Σε βλέπω ότι είσαι ένας ψεύτης! Θαύμασε τον ωραίο Αγγελικό Κάρολο και χάψε τα λόγια του! Πάψε εσύ που πλήγωσες τα ανάσημα τον πατέρα μας! Πάψε, Αντιούρικα! Σήμερα ξεκινάμε αυτό το ταξίδι αυτής της παράστασης και σκοπεύουμε να ταξιδέψουμε σε πολλά μέρη όπως έκανε και ο Καζαντζάκης και ευχόμαστε να μας ακολουθήσετε κι εσείς σε αυτό το ταξίδι. Είναι μια πολύ γήινη παράσταση, μια πολύ γλυκιά παράσταση μέσα από την οποία γνωρίζουμε τον σπουδαίο αυτό συγγραφέα αλλά και άνθρωπο. Το γνωρίζουμε κυρίως ως άνθρωπο και ως απλός άνθρωπος βλέπουμε πώς έφτασε να γράψει για τόσο μεγάλα και σπουδαία πράγματα. Αυτά να σας περιμένουμε. Ευχαριστώ πολύ. Γούρλωσα τα μάτια. Ένας παράδεισος είχε ανοιχτεί μπροστά μου. Άγγελοι αρσενικοί και φιλικοί πήγαιναν και έρχονταν με παρδαλά ρούχα. Τα μάγουλά τους ήταν βαμμένα άσπρα και πορτοκαλιά. Μιλούσαν δυνατά, μα δεν καταλάβαινα. Θύμωναν, μα δεν ήξερα γιατί. Όπου βγαίνουν ξαφνικά δυο αντρακλαράδες. Ήταν, λέει, αδέλφια. Και άρχισαν να μαλώνουν και να βρίζονται και κυνηγούσαν ένας τον άλλο να σκοτωθούν.